Είχα πάει που λέτε τις προάλλες σε ένα από τα κεντρικά δισκάδικα της πόλης. Αυτή είναι μια καλή συνήθεια. Τα δισκάδικα είναι ένα σημείο που παράγεται πολιτισμός. Κατά την ταπεινή μας γνώμη, θα έπρεπε οι δίσκοι, όπως και τα βιβλία, να βρίσκονται σε καθεστώς χαμηλής φορολόγησης, αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό τώρα. Και εκεί λοιπόν, σε κουβέντα που είχα με τα παιδιά που εργάζονται εκεί, άκουσα την εξής ατάκα. Πάλι καλά που είναι και οι επανακυκλοφορίες και δουλεύουμε λίγο. Είναι γνωστό πως τα τελευταία αρκετά χρόνια η μουσική βιομηχανία βρίσκεται σε συνεχή, σε διαρκή κρίση. Οι δίσκοι πλέον δεν πουλάνε και σημαντικότερος λόγος γι' αυτό είναι η ασταμάτητη και ανέσχυντη κλοπή μουσικής από το διαδίκτυο. Οι νέες κυκλοφορίες μήνα με το μήνα καταποντίζονται από άψη πωλήσεων και σύμφωνα με τα λεγόμενα των ανθρώπων που εργάζονται στα δισκάδικα, είναι οι επανακυκλοφορίες σε βινήλιο συνήθως που σώζουν την παρτίδα. Το γιατί τώρα ο κόσμος επιλέγει την επανακυκλοφορία από μια καινούργια δουλειά μπορεί να έχει πολλές εξηγήσεις. Γιατί μιλάμε για κλασικούς δίσκους επιτυχημένων σχημάτων που δεν είχαν βγει ποτέ σε βινήλιο ή είχαν βγει σε περιορισμένα αντίτυπα, γιατί έχουν πολλά μπόνους τραγούδια, για τον φετιχισμό της υπόθεσης, γιατί υπάρχει μεταπολιτική αξία, γιατί έχουν καλύτερο remastered ήχο, γιατί υπάρχουν κάτι ανώμαλοι που ενώ έχουν την αυθεντική κόπια θέλουν και την επανέκδοση. Όποια και να είναι η αιτία, οι επανακυκλοφορίες είναι το κόλπο γκρόσο της εποχής και τις μέρες αυτές, οι επανεκδόσεις των Maiden, των Merciful Fate, των Riot, των Voivod, των Celtic Frost και πολλών ακόμα σχημάτων βρίσκονται εκεί έξω και ο κόσμος τρέχει να τις αποκτήσει. Και οι δίσκοι των Creator βγαίνουν και πάλι και για το λόγο αυτό. Οι Γερμανοί έκαναν ένα νέο βίντεο για το τραγούδι Pleasure to Kill από τον δίσκο με το ίδιο όνομα. Το δεύτερο τους άλμπουμ ήταν αυτό που είχε κυκλοφορήσει το 1986. Και ξέρετε, διαβάζοντας το βιβλίο Damn the Machine, όπου εξιστορείται η πορεία της Noise Records, ένα εκπληκτικό βιβλίο για όσους θέλουν να έχουν έτσι μια άποψη για το πώς λειτουργούσαν τα πράγματα πίσω από τις σκηνές τότε στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80, μαθαίνουμε πως οι τρεις πρώτοι δίσκοι των Creator, όταν πρωτοκυκλοφόρησαν, είχαν πολύ μικρή εμπορική απήχηση. Δεν έβγαζαν σχεδόν τα έξοδά τους και ήταν το πείσμα του Πετρόζα που τους κράτησε ζωντανούς, ώστε η μπάντα να πάρει μπρος λίγο μετά το Extreme Aggression. Κατά τα άλλα, όπως ίσως καταλάβατε φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή λίγο μετά τα μεσάνυχτα και βρισκόμαστε σε περιβάλλον TV War, οι Creator στο νέο. Pleasure to Kill λοιπόν στον σημερινό πρόλογο, συνέχεια με νέους, κανονικά νέους In Flames και Back for More. Save Me λοιπόν οι In Flames από το 12ο τους άλμπουμ, το Battles, από τους In Flames που ξέραμε μια φορά και έναν καιρό, μόνο οι Frieden και οι Gelote έχουν μείνει και η φάση In Flames, ξέρετε, τηρουμένων των αναλογιών, μου θυμίζει από μία συγκεκριμένη οπτική γωνία την περίπτωση Metallica. Ψυχραιμία. Εννοώ πως σε κάθε δίσκο από το Horacle και μετά, ναι από τότε, βγαίνουν οι βαμμένοι οπαδοί που όπως καλά ξέρετε τους ανήκει το συγκρότημα και ξεκινά το γνωστό τροπάριο. Ξεπουλήθηκαν, τελείωσαν, θα έπρεπε να είχαν διαλυθεί στο demo και άλλα τέτοια όμορφα, ενώ από την άλλη, η In Flames σε κάθε δίσκο είναι όλο και πιο μεγάλη. Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Ο χώρος μας είναι τα Zero Gravity Studio, τα οποία και ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Ο Γιάννης ο Καϊμακ και οι Night Watchers παρακολουθούν και καταγράφουν τις κινήσεις μας. Και σήμερα, ανάμεσα σε άλλα, θα δούμε τη συνέντευξη των Mayhem, του Attila συγκεκριμένα. Έχουμε τέλειο, το τελειότερο ίσως classic metal clip, ενώ αργότερα η Hellfire επισκέπτεται το γενεολογικό της δέντρο και μιλά για τους προγόνους της. Εμείς πάμε τώρα να δούμε τους Orden Ogan, ένα γερμανικό power βασικά, αλλά με ένα folk αεράκι σχήμα από τις μέρες αυτές. Κυκλοφορεί το νέο του άλμπουμ με τίτλο Gunman και όταν επιστρέψουμε θα το κάνουμε λίγο πιο καλλιτεχνικό. Εδώ λοιπόν και αυτό εδώ πέρα που βλέπετε είναι το τρέχον τεύχος του Metal Hammer, ο Θύμιος των Innerwish, ο Αργύρης των
Night Stalker για ο Σάκης στον Rotten Christ, βρίσκονται στην πρώτη πλευρά του εξοφύλου, στην κύρια Hobbs. Οι τρεις τους λοιπόν μαζί με τους 1000 Mods, τους Μπαζούκα και άλλους, εμφανίζονται την Παρασκευή 30 του μήνα στο Rock Wave Festival, στην ελληνική ημέρα του Rock Wave Festival. Δύο μέρες αργότερα, την Κυριακή, έρχεται και η δεύτερη μέρα του φεστιβάλ που αφορά τουλάχιστον τους φίλους του Σκληρού Ήχου, με τους Paradise Lost, τους Gojira φυσικά, τους Ανάθεμα, τους Evanescence και άλλους. Ακόμα στο τρέχον τεύχος του Metal Hammer που κυκλοφορεί υπάρχει ένα κείμενο, ένα αφιέρωμα στον Chris Cornell, Dimmu Borgir, Angelwitch, Danzig, Αχαίροντας, Night Demon, Suffocation, Valenfire και πολλά πολλά ακόμα. Εμείς όμως τώρα πάμε να δούμε κάτι άλλο. Πάμε στους Νορβηγούς Λέπρους, οι οποίοι στις αρχές του Σεπτέμβρη κυκλοφορούν το νέο τους δίσκο με τίτλο Malina. Αυτό θα είναι το πέμπτο άλμπουμ των Νορβηγών, που για πολλούς αποτελούν το σημαντικότερο όνομα στο χώρο του prog εδώ και πολλά χρόνια. Τους βλέπουμε και όταν επιστρέψουμε μιλάμε με τον Ατίλα τον Μέγκη. Εδώ λοιπόν στο TV World του Μάρκ και του Metal Hammer βρισκόμαστε στα παρασκήνια του Fast Club. Λίγη ώρα πριν οι Mayhem ανέβουν στη σκηνή. Μαζί μας ο frontman του συγκροτήματος, ο Ατίλα. Hey man, welcome to Greece once again. Hi, thank you. Well, tonight you're gonna play the last show of the Purgatorium Europa tour. The shows were postponed and now you're playing the actual shows. And in this tour you have played the whole album, The Mysterious Dom Satanas, in its entirety. And I'd like to ask you, there is 24 years since you released this album. You were 22 years old back then, and now you're in the mid-40s, my age. That's right. Yeah. I would like to ask you, singing these songs every night, which are the qualities of this album that turned it to a timeless masterpiece? It just, you know, the whole thing, how it came together, you know, back in the days. This was like a very, expected record. People were waiting for it, and it turned out what it is, you know, the surroundings and stuff. To play it every night, it's fucking amazing. Actually, it's every night feels like a magic, you know, and I'm looking forward every night, you know. You play the whole album, and that's it. Would you believe that if you were playing four or five more songs, that would spoil the atmosphere of the show? Yeah, it's. I mean, this tour is about this record, you know. Yeah. And we were thinking about before, you know, add song because of course the fans, you know, want more and more. But when we tried, you know, the rehearsal and also when we talked about it, we realized that it would just, you know, ruin. I think this album is itself, like, it's not just important for this band Mayhem, but it was important for the whole scene, you know. This album is strong enough, you know, to just stand alone, you know, for a show, you know, and be like. Do you believe that this album is very important because of its musical heritage, or also because of the surroundings? I think both. I must say, when I, you know, first heard about Mayhem, you know, and I heard the Death Crash and all this stuff, it was great. But with Tormentor, my first band, you know, we were pretty much like there, you know. But when I heard back then, you know, the new songs of Mayhem, they were like really advanced and like a new. You could see it was a new dimension, you know. Yeah, still today, I guess that's why it's so standing alone, you know. But in the same time, of course, what happened in Norway in 93 and all the stuff that happened around this band, you know, and that, of course, adds up to the legacy. And so it's interesting to bring those times back again, you know, and I feel, you know, I kind of invite, you know, invocate every night, you know, our old members who passed away, you know, like Øystein and Telet and even Jon, you know, and friends. Like, I feel the presence of the spirit every night, you know, it's really, really strong. Okay, so what's the next step of the Mayhem? It's been 3 years since you released Esoteric Warfare. Do you have any new songs in the works? We have some ideas flying around, you know. We've been touring now. We just ended up in this Mysterious Doom Satanas tour.
be planning to do a new record, of course. Probably keep playing the songs from Dennis Theories will influence the next album. That was one of the ideas too, you know, like see how it will go. But, you know, Mayhem is always like very free spirit, you know, it's hard to predict. We don't have any agendas in that sense, you know. Of course, we adore our fans, but first we have to satisfy ourselves. And then that's hopefully people will like it too, you know. So we can't make a record just to please people. We have to please ourselves too, you know. Okay. So apart from Mayhem, you are also involved in other bands or projects, yes, such as Sun O or the latest one, Sinsinum, which are totally different, the one from the other. Yeah. I mean, how many personalities do you have? Oh, yeah. Well, you know, Sun is very important for me. It's really, really important. And that's it's a perfect balance with Mayhem, too, you know. And the other band, Sinsinum, that's a very interesting band, too, because we were just friends. We knew each other, you know, like people. Yeah. Everybody came from different direction of metal, you know. And we all love metal, it's all about that, and we all fucking love to party, you know, and hang out and just be like really rock and roll, you know. You're sporting a beautiful Judas Priest backpatch. Exactly, we are all from there, you know, and that band is somehow like really like this true metal spirit, you know, in there, and I fucking love it. So let's change the topic. Sure. Let's discuss a bit the Metallica video clip, Mankind. First, I was really surprised, you know, and I was not sure if I liked it. It was in the same period when they do, you know, this movie about our band, Mayhem and stuff, and now it's like calm water, but in the beginning, you know, we were like a little bit skeptic about it, so to say. Now it's happening, and I met Jonas, the director, and seemed to be a cool guy still, you know, so let's hope it's gonna be fine. He gets to be the drummer for Bathory. Yeah. And they actually, they shooted some part in Hungary of the movie and stuff, so I was like surprised. So now you support the movie as a band, because I heard that they asked music from you, and they also asked your logos, and you rejected. Because you know, in the beginning nobody asked us officially what we were thinking about this movie, and the same with the Metallica clip, you know. But before that, like the movie is like, yeah, nobody asked us, you know. We saw the script, you know, and we thought it was not 100% correct, you know, so we wanted to change, but you know, it was like, but then we are Mayhem, like fuck you, you know, like what is this? So in the same time, you know, later I got to know the guy, you know, the director, met him in Hungary, and we started anyway some communication. So, well, it's still, we are not that crazy happy about it, but let's hope it's gonna be fine, you know, and you know, that they made it in Hungary was cool a little bit, so I could. Actually, I was on tour, so I couldn't see much of it, but a little bit more optimistic. We will see what it's gonna be. I never seen the movie, you know. But the same thing with Metallica, you know. I mean, first of all, I respect that band, you know. I grown up on some of their records, you know, especially the early stuff. I really fucking digged when I was a kid. So of course, it's an honor when they do this. Or when this kind of thing happens, you know, I was shocked. Like it's based, of course, on Mayhem's imagery. But in the same time, it was a bit strange. Nobody asked us, you know. Like the guys could call us, like, "Hey, we have this idea. You guys, okay? You mind or not?" Or I mean, I would not. Maybe that would be cool. Yeah. But you know, and so first it was a bit strange, you know, like. If I would do a video clip about Cliff Burton, you know, flying out of a van, you know what I mean? It's like, yeah.
I get your point. Yeah. Yeah. But I love this band, and I have no problem with the guys, and I, you know, respect them still. But it was just the thing. But I don't know if it's their thing or the management or whose idea was that, you know. But of course, in the other hand, I must say it's an honor, you know. At least they give a shit about us, so to say, you know. It's cool. Like it shows that metal is, you know, we still have these connections even in those levels, you know. So that's I think a good thing about it. So a rumor has it, I don't know if it's true or not, that a part of your family who is an actor is gonna play in that movie. Is there a rumor? Yeah, I don't know. You are here to tell us if it's or not. Okay. well, yeah. There is something about it, yeah. Okay. Because I mentioned it was shot in Hungary, so yeah. But I don't want to tell it. Okay. You will see it in the movie. Okay, okay. You know, it's very strange. Black metal as a movement in the early 90s, especially in Scandinavia, started as the ultimate underground thing. It was very aggressive, it was very dangerous, it was just for an inner circle of people. And nowadays, Mayhem are becoming the Hollywood movie, and you're getting a Grammy Award in Norway. Jim Warrior are playing the biggest festivals, Emperor are playing the biggest festivals along with Deep Purple, Satyricon are breaking the charts, Immortal fighting the court to gain the name, which is a very strong brand name. Would you say that this music, black metal, lost its initial purpose? Time changed, of course, and maybe we lost that aspect. Like anything starts like this extreme movement. Of course, in the beginning, only the most extreme people are involved, you know, because it's new, it's dangerous, it's very hardcore. And that's what how it started precisely in Norway or even in Hungary, you know. Our first show was really brutal with Tormentor, you know, and like no security, fucking chaos. You know, and then in Norway it went even further, you know, the more underground movements and all the activities. Naturally, I mean, well, we were all younger too. Like early 20s, I was 22 when I recorded the Mysterious album. But also, yeah, naturally, when it's so extreme and small and new, only the most crazy people are involved, you know, to begin with. I guess it's the same, it could be the same with a punk, or I don't know, every movement, I guess, start like that. And then what happened, it also thanks to what happened around the band, but that was probably like, you know, just a spark on the, just light up the pyre, you know, like, shit breaks through, you know, and band started to play. Mayhem was in its ashes, but the other bands you mentioned could start to play tour, you know, and the whole thing started to spread, and of course in the media, and we are in Western society, never forget that, you know, it was of course a bit sensation, the media fucking blow it up to the sky, you know. So that brought it up of the underground a little bit, and of course then more kids heard about it, more people, you know, listen to music, try the music, try that lifestyle, you know, follow, do their own way. And it's naturally grown in these years, but I think, okay, that's maybe less integrated or less hardcore now, you know, the scene. But on the other hand, I don't mind it's grown, you know. I think it's fucking beautiful to play in these festivals, and it's great that in general metal, you know, is getting more open-minded people, you know, and on the Mayhem records, I believe they are pretty abstract, and I'm surprised, like, people still get it, how open-minded the scene, you know, and it's really fucking cool. And also what it shows, I think, that we were right somewhere. I mean, if we would be totally bullshit and fake, why we would not be here 20 years after, and not would, you know, wouldn't come 10,000 of people to watch us, you know. It's just because our message, you know, the
the core of our message was probably right. You know, it's something must be fucking wrong with mm-hmm. the religions and all the stuff, because yeah. nature wouldn't let us grow like this. You know, it happened naturally, I think, mm-hmm. as well. In the same time, I don't like when it's commercialized, you know, and then of course you can't avoid that, like some bands just follow the others, or you know, there's so many ways you're mm-hmm. playing music, and now it's so many styles, yeah. you know, it's a new brand, it's a new kind of extreme metal and stuff. But you know what, I fucking love it, because we still play music, you know, it's fucking real. We play instruments, you know, a band has a unity. It's I think this thing kind of faded out in pop, for instance. You know, you can't see these bands anymore, only in heavy metal. In metal, you hardly find bands which like been put together by someone, you know, like a new project group or something. Fuck, in metal, you have to fucking prove, and you have to be there, and you have to play fucking the music, and you have to put out your soul, you know, and there's no bullshit, you know, and you have to fucking go for it and go through this hard way too. When it's, you know, for me, my first tour, I was over 30 years old, you know, I've been playing more than 15 years. So it's not easy, you know, but if you are crazy enough, and I mean, if you, like us, we are addicted to this music, we can't get out, you know, just keep going on, and it's no way out now. I mean, I don't want to go out, it's not that, but you know, it's even hard to imagine what else we could do, you know, after all these years. So I fucking love it, and it's fucking great that the fans still support us, and people come to these festivals and the shows and everything, and we fucking do it for each other, I guess. So we fucking love and respect the fans, and they give us so much energy back, you know, so. Perfect. So that was the perfect conclusion for this interview. Right. Just say something to the Greek fans out there. Hey, Greek fans, it's fucking cool to be here. We want you to stay and fucking carry on the pyre. Come to our show or do your own music and fucking keep it real. Thanks, guys. Salute. Αυτή λοιπόν ήταν και η Blind Guardian, το Prophecy στην κανονική του εκτέλεση. Υπάρχει στο Beyond the Red Mirror, εδώ από το νέο τους live album, το Live Beyond the Sphere, στην Παρασκευή. Η Blind Guardian είναι στο Χανιά Rock Festival. Ο Hans Cures μιλά στο Metal Hammer που κυκλοφορεί και διηγείται την ιστορία της δημιουργίας του ιστορικού τους δίσκου Imaginations from the Other Side. Τον δίσκο αυτό παίζουν ολόκληρο στις συναυλίες τους, και ο συναυλιακός μας χάρτης είναι αυτός που ενέπνευσε την επιλογή του σημερινού Classic Metal Clip. Θα μας βοηθήσει η Hellpire σε αυτό. Τι κάνεις, καλή μου? Μια χαρά. Πώς είναι τα πράγματα στο Niflheim? Πάω πολύ καλά, υποέλεγχο. Τι καιρό κάνει εκεί? Βροχερό, κρύο. Σαν και εδώ. Ναι, ένα πράγμα. Ναι. Ωραιότατα. Ωραιότατα. Λοιπόν, με αφορμή τη συναυλία των Sanctuary την Παρασκευή 21 Ιουλίου στο Gagarin, θα θυμηθούμε έστω και επιγραμματικά την ιστορία του λατρεμένου σχήματος. Η ιστορία ξεκινάει στο βορειοδυτικό άκρο των Ηνωμένων Πολιτειών, στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, στην πόλη του Σιάτλ, στο τέλος της δεκαετίας του 70. Είναι τα ξαδέρφια Lenny Rutledge και Sean Blossel που σε ένα τοπικό δισκάδικο βρίσκουν στο πάτωμα ένα εκατοστά δόλαρο και αποφασίζουν να αγοράσουν μια φθηνή ηλεκτρική κιθάρα και να δημιουργήσουν το δικό τους συγκρότημα στο ύφος των Kiss, των Black Sabbath και των αγαπημένων τους Judas Priest. Θα χρειαστεί βέβαια να περάσουν μερικά χρόνια, τα δύο ξαδέρφια εξασκούνται, γίνονται όλο και καλύτερη μουσική και οι δυο τους δημιουργούν τους Sanctuary, παίρνοντας το όνομά τους από την ταινία του 1976 Logan's Run. Εκεί μια κοινωνία ζει μέσα σε ένα θόλο και οι άνθρωποι στην ηλικία των 30 θυσιάζονται. Ορισμένοι προσπαθούν να δραπετεύσουν με προορισμό έναν τόπο καταφύγιο που λέγεται απλά Sanctuary. Το συγκρότημα εισέρχεται αρχικά ο drummer David Budbill και στη συνέχεια ο τραγουδιστής των Serpent's Night,
ο Warren Dane, ο οποίος φέρνει και τον φίλο του Jim Shepard στον μπάσο. Είμαστε ήδη στο 1985 και η τοπική σκηνή βρίθει heavy metal συγκροτημάτων, με τους Metal Church και τους Queensrÿche να έχουν ήδη δισκογραφικά συμβόλαια με μεγάλες εταιρείες. Οι Sanctuary ηχογραφούν τον demo τους και μετά από μια συναυλία των Megadeth με τον Kim Diamond στο Seattle, ο Lenny Rutledge αποφασίζει να δώσει στον Mustaine τον demo του συγκροτημάτος. Χρησιμοποιώντας ως πολιορκητικό κρυό τα κορίτσια της παρέας, οι Sanctuary φτάνουν στον Mega Dave, ο οποίος όχι μόνο δέχεται να ακούσει τον demo των Sanctuary, αλλά τους βοηθά να υπογράψουν συμβόλαιο με την Epic και αναλαμβάνει την παραγωγή του πρώτου τους δίσκου Refuge Denied, που κυκλοφορεί τελικά το 1987. Εδώ έχουμε ένα δείγμα του αμερικάνικου metal, αυτού που ονομάστηκε US metal, απολύτως στο κλίμα της εποχής. Εξώφυλλο ρεύκα, θεματολογία λίγο fantasy, λίγο τίγκα metal, λίγο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Η παραγωγή του Mustaine είναι επικός μέτρια και αυτό που ξεχωρίζει φυσικά είναι οι ερμηνείες του Dane, το σαν να μην υπάρχει αύριο παίξιμό τους και ορισμένα αθάνατα τραγούδια όπως το Die For My Sins, το Battle Angels, το Veil of Disguise και η διασκευή του στο White Rabbit των Jefferson Airplane. Η ιδέα του Dane από το παλιό του συγκρότημα, όπου στη lead κιθάρα στην αρχή είναι ο Mustaine. Δύο χρόνια αργότερα. Αυτό. Κυκλοφορεί το Into the Mirror Black και εδώ τα πράγματα αλλάζουν. Χωρίς καμία δόση υπερβολής θα μπορούσε να είναι ο δίσκος που θα οδηγούσε το heavy metal στη νέα δεκαετία. Τα πάντα εδώ είναι σοβαρά, σκεπτόμενα, όρημα. Η ασπρόμαυρη φωτογραφία στο εξώφυλλο βάζει τέλος στους πολύχρωμους δαίμονες. Οι σπουδές του Dane στην αγγλική λογοτεχνία και οι 60's επιρροές του από τα μεγαλύτερα του αδέρφια οδηγούν σε ορισμένους από τους καλύτερους στίχους που διαβάσαμε ποτέ. Η μουσική εμπλουτίζεται με ακουστικά θέματα και έντονο προσωπικό ήχο, ενώ οι ερμηνείες του Dane δημιουργούν την δική τους σχολή. Δυστυχώς όμως οι Sanctuary πέφτουν θύματα πρώτα απ' όλα του εαυτού τους και μετά της εποχής. Μετά από μια παγκόσμια περιοδία επιστρέφουν στην πόλη τους στο Seattle και εκεί όλοι πλέον ασχολούνται με το grunge. Το ενδιαφέρον από την δισκογραφική τους ατονή, οι τριβές ανάμεσα στα μέλη είναι μεγάλες και το σχήμα διαλύεται άδοξα. Στη συνέχεια, οι Dane και Shepard μαζί με τον κιθαρίστα Jeff Loomis, ο οποίος και είχε αντικαταστήσει τον Blossle στην τελευταία ενσάρκωση του σχήματος, δημιουργούν τους Nevermore, ώσπου στην αυγή των Tense, οι Dane και Rutledge θάβουν το τσεκούρι του πολέμου και επαναδημιουργούν την μπάντα, βγάζοντας το The Year the Sun Died. Εμείς σήμερα μένουμε στον υπερδίσκαρο Into the Mirror Black και από εκεί έρχεται το Future Tense. No one knows where we got love. Την Τετάρτη που μας πέρασε, στις 21 Ιουνίου, είχαμε το θερινό ηλιοστάσιο. Σηματοδοτεί την πρώτη μέρα του καλοκαιριού για το βόρειο ημισφαίριο και την πρώτη μέρα του χειμώνα, χειμερινό ηλιοστάσιο δηλαδή, για το νότιο ημισφαίριο της Γης. Η λέξη ηλιοστάσιο προέρχεται από το ήλιος και το στέκομαι, η στάση, επειδή κοντά στα ηλιοστάσια ο ήλιος φαίνεται να επιβραδύνει τη φαινομενική κίνησή του προς τα βόρεια ή προς τα νότια αντίστοιχα, μέχρι που την ημέρα του ηλιοστάσιου η κίνηση μηδενίζεται και αρχίζει να αντιστρέφεται. Και στα αγγλικά η λέξη solstice προέρχεται από την λατινική λέξη solstitium, που σημαίνει ακινητοποίηση του ηλίου. Σε όλους πάντως τους λαούς, η μέρα του θερινού ηλιοστάσιου ήταν η μέρα μεγάλων εορτών. Στην αρχαία Ελλάδα η νύχτα του ηλιοτρόπιου ήταν η γιορτή μιας ερωτικής μαγείας, με τους νέους να ανταλλάσσουν ερωτικούς όρκους και να περνάνε πάνω από τις φωτιές. Οι δρυΐδες των αρχαίων Κελτών της Βρετανίας γιόρταζαν στο Stonehenge τις φωτιές της ακτής. Και η ανατολή του θερινού ηλιοστασίου εμφανίζεται στον ορίζοντα σε ευθυγράμμιση με την ογκώδη κύρια πέτρα του μνημείου. Στη Ρώμη γιόρταζαν τα Βεστάλια, μια γιορτή προς τιμήν της θεάς Βέστα. Στην αρχαία Κίνα αυτή η νύχτα ήταν αφιερωμένη στις τυλικές δυνάμεις της γης, ενώ οι ηθαγενείς φυλές της Αμερικής έκαναν τη γιορτή της πρώτης συγκομιδής. Στη σημερινή Ελλάδα η γιορτή είναι ταυτισμένη με δύο κύκλους εθήμων, με τον Κλείδωνα, ή γνωστό πλέον ως Άι Γιάννη, και τις φωτιές που ανάβουν την παραμονή. Στη
στις φλόγες τους ρίχνονται τα ξερά στεφάνια της Πρωτομαγιάς και ο κόσμος πηδάει πάνω από τις φωτιές. Φαίνεται ότι ούτε η χριστιανική θρησκεία κατάφερε τελικά να ξεριζώσει αυτές τις αρχαίες δοξασίες, ακόμα και όταν οι τελετουργοί απειλήθηκαν με διωγμούς τότε, το 680 μετά Χριστόν, στην Οικουμενική Σύνοδο. Η Incantation, οι Αμερικάνοι εκπρόσωποι ακραίας έκφανσης ενός ήδη ακραίου ήχου του death metal, θα μας παρουσιάσουν μέσα στον Αύγουστο το 10ο άλμπουμ τους με τίτλο Profane Nexus. Και για να μας βάλουν στο κλίμα, έδωσαν στη δημοσιότητα και το πρώτο βίντεο κλιπ από το δίσκο, είναι το κομμάτι Rites of the Locust και πρόκειται για ένα αναμενόμενο για τους Incantation δείγμα βάναυσου και ανελαίητου ηχητικού σφυροκοπήματος που παρουσιάζεται σε ένα βίντεο κλιπ με την τεχνολογία θέασης 360 μοιρών. Είπαμε το νέο κολπάκι που όλο και περισσότερες μπάντες χρησιμοποιούν. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι λίγο ατυχής επιλογή, είναι κακής ποιότητας και περιττό και σε καμία περίπτωση δεν δίνει την οπτική δυναμική που απαιτείται για να ταιριάξει με την αντίστοιχη ηχητική, όπως λέει ο frontman της μπάντας. Κάθε τραγουδιστής που σέβεται τον εαυτό του αναζητεί διαρκώς νέες προκλήσεις σε επίπεδο φωνής και ερμηνείας. Αυτός είναι άλλωστε και ο πυλώνας της καλλιτεχνικής ανησυχίας. Έτσι, ο Chris Barnes των Six Feet Under συμφώνησε να δανείσει τη φωνή του σε ένα εντελώς καινούριο project, σε μια σειρά κινουμένων σχεδίων. Ο Chris θα συμμετάσχει σε μια κομική σειρά κινουμένων σχεδίων με έντονο ελληνικό χρώμα, αφού ονομάζεται The Olympians και εξιστορεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι θέοι του Ολύμπου όταν ξαφνικά πέφτουν στη γη, στη σύγχρονη κοινωνία. Ο ίδιος ο Chris δήλωσε ότι αυτό είναι κάτι που πρώτη φορά έχει το προνόμιο να κάνει και αισθάνεται τυχερός που του δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Η Δανέζα συνθέτης και ταλαντούχα στον χειρισμό πολλών διαφορετικών μουσικών οργάνων, Mirkur, θα μας παρουσιάσει τη νέα της δισκογραφική δουλειά μέσα στο προσεχές φθινόπωρο. Το νέο άλμπουμ θα λέγεται Mare Rit και το πρώτο τραγούδι με τίτλο Tva Konkumparn είναι ήδη διαθέσιμο για ακρόαση στο διαδίκτυο. Η ίδια η Mirkur λέει ότι επί ένα χρόνο έγραφε και διάλεγε προσεκτικά τα κομμάτια που περιλαμβάνει το άλμπουμ, κάτι που ήταν για εκείνη μια καινούρια προσέγγιση σε σύγκριση με την πρώτη της δουλειά του 2015 με τον minimal τίτλο M. Αποκάλυψε επίσης ότι στις μελωδίες των κομματιών θα ακούσουμε στοιχεία από μια αρχαία σκανδιναβική μορφή μουσικής που λέγεται Cooling. Χρησιμοποιούνταν από βοσκούς για να καλέσουν το κοπάδι και οι στίχοι είναι γραμμένοι σε διαφορετικές γλώσσες. Η Necrophobic, Σουηδή πιστή ακόλουθη του Άρχοντα, του Σκότους και κάτοικοι της Death Black γειτονιάς του Metal, ανακοίνωσαν ότι στις αρχές Αυγούστου θα μας παρουσιάσουν το Pesta, ένα EP με δύο νέα τραγούδια, ως ορεκτικό για το κύριος πιάτο που θα είναι το 8ο στούτιο άλμπουμ της καριέρας τους, το οποίο θα μας το σερβίρουν αρχές του 2018. Το μόνιμο κομμάτι του EP είναι τυπικό δείγμα του ήχου που ξέρουμε από τις Necrophobic και το δεύτερο είναι μια επαναηχογραφημένη έκδοση του κλασικού τους demo τραγουδιού Slow Asphyxiation. Εμείς τι άλλο να πούμε παρά μόνο ότι κάθε Death of Black project που προέρχεται από τη Σουηδία αξίζει την προσοχή μας και ελπίζουμε να είναι αντάξιο των προσδοκιών. Και φυσικά η ώρα των βιντεακίων μας. Έχουμε τους αγαπημένους και αργόσυρτα ογκώδεις Βρετανούς Death Metalers Valenfire με ασπρόμαυρες και αποπνικτικές εικόνες για το κομμάτι The Merciless Tide και μετά, παραμένοντας σε αγγλικά εδάφη, έχουμε μέλη των Τιτάνων Venom, τους Abaddon Mantas και Demolition Man να δημιουργούν τους Venom INC και λίγο πριν εμφανίσουν τον δίσκο Ave, μας προειδεάζουν με βίντεο για το κομμάτι Dying Flies. Και εμείς εδώ, την ερχόμενη Κυριακή, υποδεχόμαστε τον Ιούλιο υπό τους ήχους των πλούσιων φεστιβαλικών συναυλίων. Εδώ και δεν βλέπω καλά αποσβολωμένος από την εκτυφλωτικά απαστράπτουσα Hellfire, μαγεμένος από τα ξόρκια της βαθιά ανάσα και συνεχίζουμε στον απόψινό τυλοπόλεμο και όπως κάθε φορά λίγο πριν το τέλος, έτσι και σήμερα ήρθε η ώρα του Visions from the Underground, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το συγκρότημα που θα δούμε έρχεται από την Σουηδία, ναι, λέγονται Egonaut και παίζουν ένα ενδιαφέρον υβρίδιο με στοιχεία τόσο από το hard rock, το κλασικό metal, το space rock, ωραίοι τύποι, βρίσκονται στο τρίτο τους άλμπουμ που λέγεται The Omega, τους βλέπουμε και πίσω για πραγματικά μεγάλο θέμα.
Εδώ λοιπόν και πάμε για φινάλε. Μπαίνουμε σε εβδομάδα Rock Wave και Χανιά Rock Festival. Καλά να περάσετε σε όποιο από τα δύο και αν πάτε, να πάτε, γιατί αν δεν πάτε, μετά θα γκρινιάζετε στο Facebook πως δεν γίνονται φεστιβάλ. Πώς να γίνουν, αν δεν πατάει ο κόσμος, είναι το θεμελιώδες ερώτημα. Κατά τα άλλα, εμείς θα είμαστε εδώ πέρα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης Κυριακής, να είστε και εσείς, και για να γεμίσει ενδιαφέρον η εβδομάδα σας, μπορείτε να εμπιστευτείτε δίσκους όπως το Μελίσσα, τον Merciful Fate. Γιάννη. Είμαστε μήνα Is Death τώρα, το καινούργιο Is Death. Μάλιστα. Γιάννη. Testament the Gathering. Ο Hellfire. Celtic Frost του Megatherion. Ωραίοτατα. Φινάλε λοιπόν. Γεια σας.